Χαίρετε αγαπητοί μας εν Χριστώ αδελφοί. Χαίρετε αγαπητοί φίλοι της εκπομπής και εσείς παιδιά που ακούτε και γέροντες και όλοι που ενδιαφέρονται για το Λόγο του Θεού. Αναρωτιόμαστε μερικές φορές τι είμαστε εμείς και ποιοι είμαστε που μπορούμε να μιλούμε αυτά τα λόγια. Αλλά ξέρετε ο Θεός, εφόσον επέτρεψε και στην όνον του Βαλάμ, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, να μιλήσει, ας επιτρέψει και σε εμάς τους αμαρτωλούς να πούμε δύο λόγια πάλι σήμερα στην εκπομπή μας. Βλέπουμε τις επιθέσεις σήμερα που γίνονται προς την Εκκλησία και το πλήρωμά της, ιδίως προς τους κληρικούς, τους ιερείς. Και πληροφορούμεθα ότι αυτά υποκινούνται τα περισσότερα από κέντρα. Με αυτό βέβαια κανείς δεν μπορεί να δικαιολογήσει το γεγονός ότι υπάρχουν και κάποιοι ιερείς οι οποίοι είναι ελάχιστοι, οι οποίοι σκανδαλίζουν το πίμνιο, το χριστεπώνυμο λαό. Αν σκεφτούμε όμως ότι ανάμεσα στους 12 μαθητάς του Χριστού υπήρχε και ο προδότης, και κατά αναλογία και μες στους τόσους ιερείς που υπάρχουν, θα υπάρχουν και κάποιοι επίορκοι και προδότες. Αλλά να ρωτήσουμε αυτούς που σκίζουν τα ρούχα τους και επιτίθενται εναντίον του κλήρου. Αυτοί πρώτα απ' όλα είναι καλύτεροι από αυτούς τους ιερείς. Και αν είναι καλύτεροι, ας σκεφτούν το εξής, ότι υπάρχει Θεία Δίκη, υπάρχει οφθαλμός ο οποίος βλέπει τα πάντα και διακρίνει τα πάντα και θα έχουν όλοι, ανάλογα με το πόσο σωστά δούλεψαν την πληρωμή τους. Εξάλλου, όταν έχουμε ένα δέντρο που βγάζει μερικά σάπια φρούτα, δεν κόβουμε το δέντρο, αλλά πετάμε τους σάπιους καρπούς και επιλέγουμε τους καθαρούς, τους καλούς καρπούς, τα φρούτα ή τα λαχανικά τα οποία είναι κανονικά και υγιή. Έτσι θα πρέπει να κάνει ένα σόφρον και να μην σκανδαλίζεται από τα σκάνδαλα ιερέων ή λαϊκών. Απέδειξαν οι δημοσιογράφοι ότι έχουν πραγματικά τη δύναμη προς το κακό. Και μας κάνουν να θυμηθούμε τα λόγια ενός ιερού ανδρός, ο οποίος έλεγε ότι μην εκπλήσεστε διότι έτσι γίνεται πάντα. Μην εκπλήσεστε διότι οι μύγες σε έναν κήπο ποτέ δεν πηγαίνουν στα καλά άνθη και στους ύπερους και σε όλα αυτά τα αριστουργήματα που υπάρχουν στον κήπο, αλλά ψάχνουν να βρουν τις ακαθαρσίες και εκεί προσκολώνται. Ενώ οι μέλισσες αδιαφορούν τελείως για τις ακαθαρσίες και πηγαίνουν κατευθείαν στα άνθη τα οποία κάνουν το μέλι. Και να πληροφορήσουμε εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να πολεμήσουν την Εκκλησία, διότι είναι πολύ μικροί στο να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι τέτοιο, ότι άδικα προσπαθούν να χτυπήσουν την Εκκλησία του Χριστού. Προσπάθησαν εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι και μέσα από τον κλήρο και εκτός κλήρου και βασιλείς και ηγεμόνες να αποδιγετήσουν και να καταστρέψουν μερικοί ήθελαν την Εκκλησία. Αλλά έγινε το αντίθετο, διότι η Εκκλησία του Χριστού, ένα πράγμα παράδοξο, σας παρακαλώ προσέξτε το αυτό, όποτε πολεμιέται δυναμώνει. Έτσι να είστε σίγουροι αγαπητοί φίλοι ότι μέσα από αυτή τη δοκιμασία και οι πιστοί και ο κλήρος και ο λαός, οι πραγματικά σωστοί χριστιανοί, θα βγουν και νικητές και δυναμωμένοι. Διότι ό,τι δεν μας χτυπάει μας δυναμώνει. Ό,τι δεν μας σκοτώνει μας κάνει πιο δυνατούς. Βέβαια κάποιοι ίσως κλονιστούν και χάσουν και την πίστη τους. Αλλά και ο Κύριος λέει να μην σκανδαλίζεστε. Τα σκάνδαλα θα έρθουν, πάντοτε έρχονται τα σκάνδαλα. Πριν από 40 χρόνια είχε πάλι προκύψει θέμα ομοφιλοφιλίας στην Εκκλησία, με κάποιον άλλο. Αλλά όπως είπαμε, η Εκκλησία πολεμμένη γιγαντώνεται. Και αυτό είναι το μέγα μυστήριο. Πώς όλα τα άλλα πράγματα τα πολεμούνται, φθύρονται, ενώ η Εκκλησία το αντίθετο. Αυτοί βέβαια, οι δυνάμεις του κακού, δεν κάνουν την επίθεση του όπως βλέπετε κατά πρόσωπο, αλλά την κάνουν μεθοδικά και σταδιακά. Κάποια πράγματα θέλουν να περάσουν, κάτι έχουν σκεφτεί με το μυαλό τους, το οποίο φωτίζεται από άλλο φως και όχι από το φως του Χριστού. Εφαρμόζουν λοιπόν τη μέθοδο του βατράχου. Βλέπουν ότι ο λαός αντιδρά και αγαπάει τον κλήρο. Και τι κάνουν? Ζεσταίνουν σιγά σιγά το νερό, αυτό που κάνουν και οι αιρετικοί. Δεν τα παρουσιάζουν όλα μαζί, αλλά κρατάνε πάντα κάποια υπόλοιπα, ούτως ώστε να τα παρουσιάσουν σε άλλη δεδομένη στιγμή που κρίνουν αυτοί ότι είναι καλύτερα. Ο βάτραχος, άμα τον ρίξεις κατευθείαν σε ζεματιστό νερό, 80% βαθμούς, πηδάει απ' έξω και φεύγει. Όταν όμως τον βάλεις σε νερό 30 βαθμούς και σιγά σιγά
το δυναμώνεις, κάθε λίγο ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία, πάει στους 40, προσαρμόζεται ο βάτραχος και δεν βγαίνει ούτε στους 60 ούτε στους 70 και το νερό αρχίζει και βράζει και ο βάτραχος βρίσκεται μέσα στο νερό. Αλλά όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος, και από ένα ψόφιο σκυλί μπορεί να περάσει ένα ποτάμι καθαρού νερού. Και είναι ωραίο εκείνο το παράδειγμα που λέει ότι κάποιος μοναχός συνάντησε στον δρόμο ένα τόσο καθαρό νερό που του έκανε μεγάλη εντύπωση να δει ποια είναι η πηγή. Και πηγαίνοντας προς τα πάνω, περπατώντας, οδηπορώντας ώρες, έφτασε στην πηγή. Και στην πηγή ακριβώς υπήρχε ένα ψόφιο σκυλί. Εκεί. Το νερό όμως ήταν και είναι και θα είναι πεντακάθαρο. Γιατί το νερό δεν πηγάζει από ανθρώπους, δεν πηγάζει από κάποιο έδαφος, αλλά πηγάζει από το Σταυρό του Κυρίου. Και βέβαια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει Σταυρός και οι οποίοι θα ήθελαν να καταργήσουν έτσι με μια μονοκοντιλιά όλα αυτά τα υπέροχα της Ορθοδοξίας. Αλλά τους πληροφορούμε και από εδώ, από τη θέση αυτή, από την ταπεινή αυτή ομιλία μας, ότι θα βρεθούν νικημένοι και απογοητευμένοι. Αλλά ας έρθουμε σήμερα στο σημερινό μας θέμα. Ας δούμε πώς ο Λόγος του Θεού κινείται μέσα στη διάνοια των πιστών και ιδίως των μεγάλων πατέρων. Και άρχοντες και αρχόμενοι οφείλουμε να μετανοήσουμε, όπως στην αρχαία Νινεβή, όπου η μετάνοια αυτή η νεβητική έμεινε παροιμιώδης και έδειξε ότι πραγματικά η μετάνοια νικάει το έλεος του Θεού, προκαλεί το έλεος του Θεού και αποτρέπει την καταστροφή των ανθρώπων. Βλέπουμε τις σύγχρονες καταστροφές, αλλά να ξέρουμε ότι πίσω από τις σύγχρονες καταστροφές υπάρχει η απιστία του ανθρώπου, η αποστασία του. Όποιος λοιπόν δεν βλέπει ότι μέσα στην εκκλησία μας υπάρχει η σταύρο αναστάσιμη ζωή, αυτός ακόμα δεν έχει αντιληφθεί τι είναι τα πράγματα και πώς έχει ο πνευματικός αυτός αγώνας. Πάντα ο χριστιανός κρατάει στα χέρια του το σύμβολο αυτού του νεκροαναστάσιμου γεγονότος. Και με το Σταυρό του Κυρίου τολμάμε να ψελίσουμε ως νήπια λίγες λέξεις προς τιμή αυτού του ιερού συμβόλου. Ο Σταυρός είναι γεγονός ότι αποτελεί το τραύμα των δαιμόνων, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Και είναι γεγονός ότι οι αστρολόγοι και οι μάγοι θέλουν αυτούς που προσπαθούν να μαγεύσουν ή να μαντέψουν να μην έχουν Σταυρό επάνω τους. Πολλές φορές έχει συμβεί να μην μπορούν να κάνουν τίποτα επειδή ο Σταυρός τους αποκλείζει. Βέβαια, ο Σταυρός αυτός πρέπει να συνοδεύεται από πίστη. Κι αν ρωτήσετε ποια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της θρησκείας μας, της Ορθοδοξίας μας, η μεγαλύτερη απόδειξη είναι ο Σταυρός. Πώς είναι ο Σταυρός απόδειξη ότι η θρησκεία μας είναι πραγματικά ζωντανή και αληθινή και έχει από πίσω στυλοβάτη της τον Χριστό μας, τον Χριστό? Προ-Χριστού, στον αρχαίο κόσμο, ο Σταυρός ήταν ένα όργανο αποτρόπαιο. Όπως ξέρουμε, οι Ρωμαίοι εσταύρωναν εκεί τους τελευταίους καταδίκους για να τους εξευτιλήσουν, διότι κατεδικάζονται εις θάνατο όχι Ρωμαίοι πολίτες, αλλά δούλοι, ανδράποδα, άνθρωποι που ήταν κτηνώδεις από φόλια τέρατα της κολάσεως, όπως λέει κάποιος ιεράρχης, οι οποίοι είχαν διαπράξει ή δεχθεί φοβερά εγκλήματα. Πρώτου Χριστού ο Σταυρός, η θέα του Σταυρού προκαλούσε τη φρίκη, όπως σήμερα προκαλεί τη φρίκη η αγχώνη ή η λεμιτόμος. Τους έκριναν λοιπόν τότε τους καταδίκους αυτούς και αφού τους έφτιαναν και τους έβριζαν και τους ποδοπατούσαν, μετά τους ύψωναν επάνω στο Σταυρό και εκεί τους εγκατέλειπαν σε σφιχτούς πόνους και σπασμούς και στη διαταραχή αυτή τη φοβερή που φέρνει η Σταύρωση, και σιγά σιγά, σταγόνα παρακολουθούσαν το μαρτύριο αυτών των ανθρώπων που πέθαιναν. Όταν πέθαινε ο κατάδικος, συνήθως δεν τον έθαβαν, αλλά τον άφηναν πάνω στο Σταυρό, όπου το βράδυ πεινασμένα σκυλιά, λύκοι, ίενες και οτιδήποτε άλλο και κοράκια
έτρωγαν, ξέσκιζαν τις σάρκες και την άλλη μέρα τους έβλεπαν, τους έβρισκαν σκελετούς με σάρκες να κρέμονται, ξεσκισμένες από τα όρνια και τα διάφορα άγρια ζώα. Αν πάμε σε ένα μουσείο εγκληματολογικό, θα δούμε χιλιάδες πράγματα, μαχαίρια, πιστόλια, καρμανιόλες, βρόχους, ρόπαλα και οτιδήποτε άλλο από εχθές δηλητήρια με τα οποία ο άνθρωπος πολλές φορές σκοτώνει το συνάνθρωπό του. Φανταστείτε λοιπόν ότι εκεί θα υπάρχει και το περίστροφο και η αγχώνη και η ηλεκτρική καρέκλα. Φανταστείτε τώρα αυτά τα όργανα με τα οποία εκτελέστηκαν κακούργοι και εγκληματίες να γίνει το πιο τίμιο όπλο και σύμβολο του Χριστού, του χριστιανισμού. Αυτό το αποτρόπο όργανο που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι για σταυρώσεις έγινε το ιερότατο σύμβολο της πίστεώς μας, το οποίο προσκυνεί όλη η ανθρωπότητα, Ανατολή και Δύση, Βοράς και Νότος. Έγινε το σημείο του Υιού του Ανθρώπου, όπως μας λέει στο 25ο κεφάλαιο, 24ο και 25ο του Ματθαίου. Το σημείο του Κυρίου, λέει. Το σημείο του Κυρίου είναι ο Σταυρός. Και στη Δευτέρα Παρουσία θα φανεί ολόφωτος ο Σταυρός, που θα λάβει περισσότερο από τον ήλιο, μας πληροφορεί η Αποκάλυψη. Σκάνδαλο λοιπόν είναι για τους Ιουδαίους ο Σταυρός, διότι και για τους Έλληνες είναι μορία, βλακεία, ηλθιώτης θα λέγαμε, αυτό σημαίνει μορία, αλλά για μας είναι ζωή, αιώνιος, χαρά και Ανάσταση ο Σταυρός. Ποιο νόημα βαθύ έχει ο Σταυρός και ο θάνατος του Χριστού επάνω στο Σταυρό? Ας το προσέξουμε αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, ιδιαιτέρως. Η Εκκλησία μας αναφέρει πάρα πολλά μαρτυρικά πρόσωπα τα οποία θυσίασαν τη ζωή τους υπέρ της πατρίδος τους κλπ. Από παροχιόντων χρόνων, ο Σωκράτης, ο Λεωνίδας και πάρα πολλοί άλλοι ήρωες και μάρτυρες της ανθρωπότητος σφαγιάστηκαν και θυσιάστηκαν, έδωσαν τον εαυτό τους για μια ιδέα, και ιδέα μεγάλη βέβαια, δεν μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι υπήρχαν ιδανικά και στους αρχαίους ανθρώπους. Αλλά ας έρθουμε στο 21. Η θυσία που ξεπέρασε όλες τις θυσίες ήταν μια θυσία μέχρι τα άστρα, διότι πολεμούσαν όχι μόνο για την πατρίδα τους όπως οι αρχαίοι, αλλά και για κάτι πολυτιμότερο. Γιατί όμως, τι ήταν αυτό? Ήτανε ότι πολεμούσαν υπέρ της πίστεως, υπέρ του Χριστού. Ο Χριστός εθυσιάστη υπέρ ημών. Αυτό το πιστεύουν άνθρωποι ορθολογιστές και άνθρωποι που το βλέπουν λογικά, καταλαβαίνουν ότι ο Χριστός λόγω των ιδανικών αυτών της διδασκαλίας του υπέμεινε το σταυρικό θάνατο για να αποδείξει στην ανθρωπότητα ότι αυτά που είπε τα υπερασπίζεται με το αίμα του και είναι αληθινά και πραγματικά ο πατέρας του είναι εκείνος ο οποίος του τα λέει και τα λέει. Ο Χριστός θυσιάστη όμως υπέρ ημών, αλλά υπάρχει μια άλλη λέξη που χαρακτηρίζει τη θυσία του. Είναι το αντί ημών. Αυτό πάει μέχρι τον Παράδεισο, η σκέψη αυτή. Και αυτή η μεγάλη θεμελιώδης αλήθεια σημαίνει ότι αντί της ανθρωπότητος, εφόσον ένας άνθρωπος ήταν αναμάρτητος, αυτός ο άνθρωπος μένει αθάνατος και μαζί του σηκώνει όλη την ανθρωπότητα στην αθανασία. Όπως ο Αδάμ έριξε στα τάρταρα, ταρτάρωσε, δηλαδή απέδιωξε από τον Παράδεισο τον πρώτο άνθρωπο λόγω της αμαρτίας, έτσι ο δεύτερος Αδάμ, ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, τον επαναφέρει. Αλλά δεν είναι το θέμα σήμερα να μιλήσουμε για τον Αδάμ. Thank you.
Χριστό. Αυτά τα οποία υπέστη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θα έπρεπε ουσιαστικά να τα είχαμε υποστεί ο καθένας από μας. Τα δικά μας πόδια, τα οποία πηγαίνουν σε αμαρτωλές καταστάσεις, σε σταυροδρόμια απαγορευμένα και τρέχουν πολλές φορές για να φωνεύσουν τον αδερφό μας, αυτά τα πόδια έπρεπε να καρφωθούν στο σταυρό, αυτά τα πόδια. Και εκείνα τα χέρια που ατιμάζουν, σκοτώνουν, βιοπραγούν, γρονθοκοπούν, αυτά τα χέρια έπρεπε να καρφωθούν επάνω στο σταυρό. Και όχι τα αμόλυντα χέρια, τα άχραντα χέρια που έκαναν τόσα θαύματα του Κυρίου μας. Η δική μας γλώσσα, η οποία πολλές φορές στάζει δηληστήριο και στέλνει ανθρώπους στο θάνατο με τη διαβολή, τη συκοφαντία και τη βλαστήμια ακόμα προς τον μεγαλοδύναμο Κύριο, στον παντοδύναμο Θεό, αυτή η γλώσσα έπρεπε να καρφωθεί στο σταυρό, της άξιζε δηλαδή, αλλά όχι η γλώσσα του Χριστού η οποία έτρεχε μέλι και κανένας άνθρωπος λέει δεν μίλησε όπως αυτός. Αυτή η γλώσσα η οποία έπλεξε την αρετή του Θεού Πατέρα και τη σωτηρία των ανθρώπων άξιζε, δεν άξιζε αυτές τις τύχες που τις δώσαμε εμείς. Και η καρδιά η δικιά μας έπρεπε να καρφωθεί στο σταυρό και να σταλάξει μέχρι τελευταία ζρανίδα στο αίμα της και όχι η καρδιά και η πλευρά του θεανθρώπου μας. Αυτή που ήταν η πιο συμπονετική καρδιά όλης της ανθρωπότητος και όλων των αιώνων, καλής δεν αγάπησε ποτέ τον άνθρωπο όσο τον αγάπησε ο Κύριος, ο οποίος έδωσε το αίμα του για αυτόν, οτιδήποτε είχε δηλαδή και δεν είχε, ό,τι πολυτιμότερο έχει ο άνθρωπος που είναι το ίδιο του το αίμα. Και θα έπρεπε να ανοίξει η γη να μας καταπιεί όλους, θα έπρεπε να εξαφανιστούμε μέσα στο σύμπαν, θα έπρεπε να σταματήσει ο Θεός στη βαρύτητα και να εκτιναχθούμε σε εκατομμύρια χιλιόμετρα απόσταση και να κινούμεθα μέσα στο σύμπαν σαν κουρέλια βρώμικα, όπως πραγματικά είναι ο καθένας μας μπροστά στην άχραντη ομορφιά και καλοσύνη και υπεροχότητα του Χριστού μας. Κι όμως ο Κύριος υπέφερε τα πάντα ως αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας. Πήρε τα βάρη δηλαδή και τα... Πήρε τα βάρη και τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Κάποτε λέει κυνηγούσαν κάποιον για να τον σκοτώσουν. Να τον λιντσάρουν, να τον εξαφανίσουν, να τον αφανίσουν. Μανιασμένο πλήθος τον κυνηγούσε. Και εκείνος πρόλαβε σε μια στιγμή, όπως έτρεχε και μπήκε σε ένα σπίτι. Όπως ήταν φυσικό, το μαζεύτηκαν όλος αυτός ο όχλος, ο φανατικός, ο φανατισμένος, ο έτοιμος να λιντσάρει τον άνθρωπο αυτόν και παρακαλούσαν τον, φώναζαν με κραυγές να τους δώσει τον άνθρωπο αυτόν να τον σκοτώσουν. Εκείνος, αφού έκλεισε καλά τις πόρτες, του λέει «Βγάλε γρήγορα τα ρούχα που φοράς και δώσε μου τα». Όπως ήταν αλαμαλιασμένος έτσι και με τα ρούχα αυτά, αναμάλιασε και αυτός το κεφάλι του, έγινε όμοιος περίπου με τον διοκόμενο, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος συμπόνεσε και δεν ήθελε να τον αφήσει να το δώσει στα χέρια του πλήθους να τον λιντσάρουν και βγήκε αυτός με τα ρούχα του και δίχως να πολεξετάσει το πλήθος, μόλις είδε τα ρούχα και νόμιζε ότι ήταν αυτός, έπεσε πάνω του και τον αφάνισε, τον εσκότωσε, τον ποδοπάτησε. Ακριβώς αυτό έκανε και ο Χριστός. Πήρε τα δικά μας κουρέλια, τα φόρεσε και ο Σατανάς, μη αναγνωρίζοντάς τον, τον έριξε στο σταυρό προσπαθώντας να τον αφανίσει. Αλλά βέβαια υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα που έχει υποστεί ποτέ από τότε που τον χτύπησε ο Αρχάγγελος Γαβρίλη και τον έριξε στη γη. Έχασε τους οπαδούς του, έχασε τον Άδη, έχασε το θάνατο, έχασε τα πάντα, βγήκε το κεντρί του και ξεδοντιάστηκε ο Σατανάς. Είναι ένας σκύλος δίχως δόντια, ο οποίος δεν μπορεί καλά-καλά να βαγκώσει, εάν βέβαια είμαστε κοντά στην Εκκλησία. Αντί ημών λοιπόν, αντιπρόσωπος της αμαρτωλής ανθρωπότητος, ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Τι λέει ο Ισαΐας, αυτός τις αμαρτίες υποφέρει και περί ημών οδυνάται, αλλά εμείς του δώσαμε πληγές και κακώσεις.
αλλά και στον Ιορδάνη ποταμό, τους έδειξε ο Ιωάννης τον Χριστό και είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, αυτός που θα σηκώσει τις πλάτες τους όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και ο Παύλος, ο Απόστολος, ο Κήρυξ των Εθνών, ο διαπρίσιος Κήρυξ του Χριστού, ο πρώην διώκτης του, λέει ότι από τη μεγάλη του αγάπη ο Θεός έδωσε τον Γιο του, τον μονογενή, υπέρ της σωτηρίας ημών των αμαρτωλών, ημών των υπερηφάνων, ημών των μοχθηρών ανθρώπων. Μέγα μυστήριο λοιπόν είναι το γεγονός ότι ο Χριστός, μυστήριο είναι το ότι ο Χριστός απέθανε αντί ημών, υπέρ ημών και αντί ημών. Τέτοια δύναμη αντιπροσωπεύσεως μόνο ο Χριστός είχε τη δυνατότητα να την παρέξει, μόνο ο Υιός του Θεού και Θεός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός μπορούσε να αντέξει όλη αυτή την άμποτη, αυτή την τρομακτική έτσι σε πυκνότητα και βάρος αμαρτία όλων των αιώνων. Ήταν ένας όγκος, η αμαρτία της ανθρωπότητας όταν ήταν ο Χριστός ήταν, φανταστείτε, σαν ένα Everest, ένας Όλυμπος, και ήταν αδύνατο να σηκώσει άνθρωπος. Και δεν υπήρχε άλλος τρόπος παρά η σοφία του Θεού έδωσε έναν τρόπο. Θα μου πείτε τώρα, δεν μπορούσε ο Θεός να βρει και έναν άλλο τρόπο σωτηρίας της ανθρωπότητας? Ας το εξετάσουμε και αυτό, αγαπητοί φίλοι. Σας φέρουμε ένα μικρό παράδειγμα. Ο Θεός διέταξε, λέει, τον φαστήρα, τον ήλιο δηλαδή, όπως λέει η Γένεση, που είναι μεγάλο βιβλίο προφητικό, η Γένεση πρέπει να το μελετήσει καλά ένας χριστιανός αυτό το βιβλίο, όρισε η γη να φωτίζεται από τον ήλιο, το φωσφόρο όπως τον λέει, τον πιο δυνατό δηλαδή αστέρα. Και έτσι ανθρωπότης ζεσταίνεται, φωτίζεται, ζει χάρη αυτής της ευεργεσίας. Ακριβώς το ίδιο έγινε και με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο πνευματικός ήλιος, ο οποίος θερμαίνει, ζωογονεί και σώζει την ανθρωπότητα, όπως κατά αναλογία και ο υλικός ήλιος, εάν σταματήσει ένα μήνα, νεκρώνεται τελείως η ζωή πάνω στη γη και γινόμαστε όλοι υπό το μηδέν, 300 βαθμοί υπό το μηδέν. Αλλά ακόμα και όταν κάνει σεισμό μερικοί που σε κλετεί, πώς να το πούμε, σκανδαλίστηκαν τώρα με το τσουνάμι και με όλα αυτά που συνέβηκαν, να τους πούμε το εξής, ότι ο Θεός κάνει τη μέθοδο της κούνιας, όπως η μάνα όταν έχει το παιδί της και φωνάζει και γκρινιάζει όλο και δεν μπορεί να ησυχάσει καθόλου. Του κουνάει γρήγορα γρήγορα την κούνια και το παιδί σταματάει, διότι δεν ξέρει εκείνη την ώρα τι γίνεται. Έτσι ακριβώς και εμείς είμαστε άταχτα παιδιά μπροστά στο Θεό, ο οποίος κουνάει τη γη για το καλό μας, ασχέτως βέβαια αν υπάρχουν και κάποια θύματα. Άλλωστε, ο θάνατος για μας είναι το απόλυτο κακό, ενώ για τον Θεό δεν είναι έτσι. Για έναν χριστιανό ο θάνατος είναι λύτρωση και οι Άγιοι παρακαλούσαν μερικές φορές, όπως ο Απόστολος Παύλος, ήθελε να παρακαλέσει τον Θεό, λέει, να τον επάρει, αλλά χάρη των αδελφών του καθόταν ακόμα ορισμένα χρόνια. Και αν αν πει σε κάποιον ότι η ΔΕΗ φύτρωσε μόνη της και ζητάει τόσα χρήματα για να μας φωτίσει και να μας δώσει την ενέργειά της, και ξέρουμε ότι κάποιοι άνθρωποι μηχανικοί φτιάξανε τα ανθρώπινα συστήματα φωτισμού και θερμάνσεως κλπ, μα ποιος έφτιαξε το υπέροχο αυτό σύστημα θερμάνσεως που είναι ο ήλιος? Δεν είναι ο Θεός αυτός ο οποίος κατασκεύασε όλα αυτά τα θαυμάσια με τέλειο τρόπο, που εμείς πάμε τώρα να τα χαλάσουμε? Και αυτό το υπέροχο πράγμα που λέγεται γη, με τα τόσα είδη, πανίδος, χλωρίδος κλπ, με τα πουλιά, τα ζώα και όλα αυτά, και με την τέλεια αρμονικότητα έτσι που έχουν, δεν είναι απόδειξη της αγάπης του Θεού όταν μας δίνει τόσες χιλιάδες καρπούς? Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες καρποί υπάρχουν. Μην κοιτάτε μέσα στην χώρα μας που υπάρχουν κάποιοι καρποί, δεν ξέρω, 100, 200, 300 καρποί. Αλλά για σκεφτείτε όλη τη σφαίρα τους καρπούς, των τροπικών κλιμάτων, των βορείων και των νοτιών κλιμάτων τους καρπούς, και πόσα ζώα και φυτά υπάρχουν, τα οποία σιγά σιγά εμείς τα εξολοθρεύουμε και τα σβήνουμε από το χάρτη. Γι' αυτό λοιπόν
επάνω στο Σταυρό γράφηκε με ανεξίτηλα γράμματα, ουράνια γράμματα, ο Χριστός υπέρ ημών απέθανε και αγάπη είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση υπέρ του ανθρώπου. Είναι και αυτό απόδειξη της αγάπης του Χριστού, το ότι έδωσε το μοναδικό Υιό Του, που δεν ξέρουμε πώς, τι σχέση και πώς γέννησε. Ο Θεός μόνο ξέρει τα μυστήρια αυτά, αλλά άμα Θεός, άμα Χριστός, όπως λέει και κάποιος πατέρας της Εκκλησίας, όπως λέει στον ήλιο γεννάται το φως και η θερμότητα συγχρόνως, έτσι και η θεότητα είχε πάντοτε, πάντοτε εσαΐ, διότι είναι αιώνιος και ο Πατέρας και ο Υιός. Η Παλαιά λοιπόν και η Καινή Διαθήκη μας δείχνει πολλές φορές πώς είναι αυτά τα πνευματικά θέματα. Και να σκεφτούμε πώς ήταν προ του Σταυρού του Χριστού, διότι έτσι ξαφνικά προέκυψε ο Σταυρός, θα μας πει κάποιος. Όχι αγαπητοί μου φίλοι, δεν προέκυψε έτσι ξαφνικά. Η ιδέα, το σύμβολο και η δύναμη, αλλά υπάρχουν προμηνύματα και σκιές, προτυπώσεις τα λέγαμε, στην Παλαιά Διαθήκη, αυτές οι εικόνες και οι προτυπώσεις του Σταυρού. Και ας αναφέρουμε μερικές από αυτές τις προτυπώσεις του Σταυρού προ Χριστού. Είμαστε στο 1500 προ Χριστού. Εφάνει ο Σταυρός, μπα θα πει κάποιος, αφού ο Χριστός έφερε το Σταυρό. Κι όμως εφάνη στην έξοδο των Εβραίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκείνοι οι μεγάλοι μελετητές, πατέρες της Εκκλησίας, που μελέτησαν καλά την Αγία Γραφή, μελέτησαν καλά όλα αυτά τα οποία αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη, έβγαλαν τα συμπεράσματα ότι προτυπώθηκε εκεί, μάλιστα στην Ερυθρά Θάλασσα, η προτύπωση του Σταυρού, ο Σταυρός του Χριστού, ο Σταυρός, το σωτήριο σύμβολο και όπλο, εμφανίστηκε πρώτη φορά εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκείνοι οι οποίοι δούλεψαν σαν σκλάβοι για να χτίζουν πυραμίδες στους Αιγυπτίους, κατόρθωσαν με το Σταυρό πολλά. Και αν μου λέτε, αν έλεγε κανείς ότι ο Θεός έδειξε τότε το σημείο του Σταυρού, θα τους πούμε πραγματικά ότι το έδειξε, έστω συσκιασμένο. Δηλαδή, με πολλή σκέψη πρέπει κανείς να καταλάβει τι έκανε ο Μωυσής με το ραβδί του. Χτύπησε, λέει, έτσι, με αυτή την έννοια, εγκαρσίως δηλαδή, και άνοιξε η θάλασσα. Και κατόπιν, με αυτόν τον τρόπο, χτυπώντας με τη ράβδο του, έκλεισε τη θάλασσα και σχίστηκε αυτή η θάλασσα σαν το μαχαίρι σε δύο κομμάτια. Άνοιξε δηλαδή και σχηματίστηκαν τείχη πελώρια πανύψηλα, και όχι το τσουνάμι που λένε μερικοί ή σεισμός που λένε άλλοι ή παλήρια κάποιοι. Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να πιστέψουν χίλια ψέματα παρά την αλήθεια. Και τότε φάνηκε ο πυθμένας θαλάσσης. Σταμάτησε όμως αυτό το τείχος εκεί ώρες για να περάσει όλος ο λαός. Κανένα φαινόμενο από αυτά που ξέρουμε, το τσουνάμι, την παλήρια, δεν σταματάει το φαινόμενο αυτό, αλλά συνεχώς κινείται και μεταβάλλεται. Εδώ όμως σταμάτησε να κινείται η θάλασσα και προχώρησε μέσα ο λαός του Ισραήλ. Ας μην λένε λοιπόν πράγματα έτσι ασύστολα αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν, διότι το θαύμα εκεί δεν σηκώνει την ερμηνεία αυτήν που δίνουν εκείνοι. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος διατάσσει τα στοιχεία αυτά και ανατρέπει ο ίδιος τους φυσικούς νόμους με άλλους νόμους. Όπως νομίζει αυτός και όπως θέλει να κάνει. Αυτός είναι αφέντης και αυτός είναι ο κυβερνήτης του κόσμου. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει πως έγινε αυτό το πράγμα. Έγινε δια θαύματος του Θεού, μόνο ο Θεός ξέρει. Πρώτη φορά λοιπόν ο Μωυσής εμφανίζει το σημείο του Σταυρού, δείχνει αυτός καλά-καλά να γνωρίζει εκείνη τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, ότι πάνω στο Σταυρό θα έρθει ο ίδιος ο Θεός να σαρκωθεί και να πεθάνει και να αναστηθεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλές άλλες περιπτώσεις που με το Σταυρό ενίκησαν οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι, τους εχθρούς τους.
Όταν λοιπόν λένε ότι έφτασε στο Σαγκάριο και ο στρατός και έξω από την Άγκυρα και παρουσιάστηκε ο Σαγκάριος, τον λέει έπεσαν στο ποτάμι αυτό γιατί τα είχαν να πιούν 2 μέρες νερό και ήπιαν και χόρτασαν νερό. Εκεί στην έρημο πάλι παρουσιάζεται μια πηγή πως πάλι χτυπώντας σταυροειδώς την πέτρα ο Μωυσής. Βέβαια, κάποτε λέει ότι το νερό που ήπιαν οι Ιουδαίοι στην έρημο ήταν πικρό και άλλη φορά το έκανε γλυκό με τη δύναμη του σταυρού και με τη δύναμη της ράβδου αυτή που είχε, κουστάβρωνε δηλαδή. Αλλά άλλαζε η ποιότητα του ύδατος κάθε φορά που ο Μωυσής με το σταυρό του, με το ραβδί του, έκανε το σημείο του σταυρού. Αυτό λοιπόν είναι μεγάλος συμβολισμός, αλλά συγχρόνως όμως είναι και για τους ανθρώπους να σκεφτούν ότι η ζωή μας είναι πικρή δίχως το σταυρό και το Χριστό. Κι αν ο Μωυσής δεν χτυπήσει σταυροειδώς στα νερά, δεν θα πιούμε νερό γλυκό, νερό σωστό, καλό, αυτό το νερό που πίνουμε και ευχαριστιόμαστε και ξεδιψάμε. Γιατί αν δεν ξέρω αν έχετε πιει γλυφό νερό ή αλμυρό νερό, δεν μπορεί να ξεδιψάσει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να πιει από αυτό το νερό. Είναι φοβερά απεχθές και πικρό και άνοστο το γλυφό νερό. Όπως λέει και το τραγούδι, και το νερό γλυφό, λέει ο ποιητής. Βρήκαμε νερό, αλλά τι να το κάνεις, το νερό αυτό ήταν γλυφό. Ο πονεμένος λοιπόν και απαρηγόρητος άνθρωπος, πώς θα παρηγορηθεί από τα γήινα πράγματα το δεν έχει τη δύναμη του Θεού και την κάλυψη του Αγίου Πνεύματος? Δεν υπάρχει περίπτωση, εάν ο άνθρωπος δεν έχει συμμετοχή στο Άγιο Πνεύμα, να αισθανθεί χαρά πραγματική εδώ στη γη. Κανένας, ούτε οι πλούσιοι, ούτε οι όμορφοι, ούτε οι αστέρες, ούτε οι κινηματογραφικοί, κανένας δεν μπορεί να αισθανθεί τη χαρά που αισθάνεται ο πραγματικός άνθρωπος του Θεού. Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις, διότι η δύναμη αυτή του Αγίου Πνεύματος είναι που κρατάει τον άνθρωπο στη ζωή αυτή αισιόδοξο, χαρούμενο και ευτυχή. Μη ζητάμε να βρούμε ευτυχία εκτός αυτής της αγιοπνευματικής καταστάσεως. Στη σταυροαναστάσιμη ζωή βρίσκεται η ευτυχία και ακριβώς εκεί βρίσκεται και ο λόγος υπάρξεως της ανθρώπινης υποστάσεως. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει, μας είπε ο Χριστός, δίχως το Λόγο του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Στον πρώτο πειρασμό το είπε, εκεί ακριβώς που πειράχτηκε από τον Σατανά, με τον πειρασμό εκείνων τον οποίο ξέρουμε πως του είπε ο Σατανάς, επειδή πεινάς, κάνε τώρα τις πέτρες ψωμί και φάγε. Και ο Κύριος του είπε ότι ναι μεν το σώμα χρειάζεται το φαΐ, αυτό που λέει στον άρτο, αλλά δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος μόνο, ούκε πάρτο ζήσεται ο άνθρωπος. Μόνο με ψωμί δεν ζει ο άνθρωπος. Τι θέλει να πει αυτό? Μόνο με υλικά αγαθά δεν ζει ο άνθρωπος. Ο παγκοσμιοποιημένος σήμερα άνθρωπος που νομίζει ότι στην αυθονία των υλικών θα χρωστάει την ευτυχία του και τη στήριξή του όλη, πέφτει έξω. Γελιέται, γελάται. Τον κοροϊδεύει η ύλη. Και λέγαμε με έναν κάποιον συνάδελφο ότι ο Θεός προστατεύει την Ελλάδα. Την προστάτευσε παλιά από τον κομμουνισμό που ήταν αθεία και είδαμε το χάλι αυτών των κοινωνιών που δεν είχαν εκκλησίες πια να εκκλησιαστούν και μυστήρια δεν είχαν. Αλλά σήμερα θα τον προφυλάξει και από άλλες πληγές, και μια πληγή είναι αυτή η υπεραφθονία των αγαθών. Έστω και αν ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει πολλά χρήματα, εντούτοις ζει μέσα στα αγαθά. Βλέπουμε τα αυτοκίνητα που υπάρχουν στην Αθήνα, οι συσκευές που βλέπουμε στην τηλεόραση να διαφημίζονται συνεχώς και όλα αυτά δείχνουν ότι ο άνθρωπος προσπαθεί μέσα από την ύλη να κοροϊδέψει την ψυχή του, αλλά η ψυχή δεν τρέφεται από αυτά τα πράγματα. Η ψυχή τρέφεται από το Λόγο του Θεού, όπως είπε ακριβώς και ο Κύριος, «Χουκ επάρτο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επαντή Λόγο», που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Από κάθε λέξη που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Πού είναι αυτές οι λέξεις που βγαίνουν από το στόμα του Θεού? Είναι στην Αγία Γραφή. Είναι τα κείμενα. Είναι οι λόγοι των Αποστόλων. Διότι αυτή η πλεονεξία
είναι η ειδωλολατρία. Και έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απιθίας. Σε αυτούς δηλαδή που περιέπεσαν στην ειδωλολατρία και δεν εζήτησαν πρώτα την δόξα του Θεού, γιατί χρειάζεται και οπωσδήποτε το υλικό στοιχείο ο άνθρωπος για να ζήσει, γιατί αποτελείται και αυτός από ύλη. Εν τούτης όμως, αν σήμερα ο μεγάλος πειρασμός της Ελλάδος τουλάχιστον είναι αυτά τα υλικά αγαθά, οι ύλοι πάνω μας κάνουν οι ληστές με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά εμείς πρέπει να ξεκδιθούμε, να βγάλουμε τον παλαιό άνθρωπο, λέει ο Απόστολος Παύλος, και να ντυθούμε τον νέο άνθρωπο. Ποιος είναι ο νέος άνθρωπος? Αυτός που ανακαινίζεται και έρχεται σε επίγνωση του κτίσαντος αυτού, του δημιουργού του δηλαδή. Διότι δεν υπάρχει Έλληνας και Ιουδαίος, δεν υπάρχει περιτομή και ακροβιστία, σκύθης, βάρβαρος, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τίποτα σε κανένα αρχαίο μάλλον εκτός της βίβλου της Αγίας Γραφής κείμενο δεν μπορεί κανείς να βρει τέτοιες δυνατές υψηλές πνευματικές αποκαλύψεις. Τα κείμενα των για όποιον άνθρωπο έχει πραγματικά τη σωστή ανθρώπινη έτσι περιέργεια, τον πνευματικό κόσμο, δεν μπορεί να τον ικανοποιήσει, αγαπητοί φίλοι, κανένα μυθιστόρημα, κανένα διήγημα, κανένα σκουέλο, όπως τον λένε τώρα που έρχεται κάποιος από τη Βραζιλία για να μας πει ότι πρέπει να είμαστε ανεξίθρησκοι, λέει, να αγαπάμε όλες τις θρησκείες το ίδιο. Τέλος πάντων, ας μην περάσουμε σε άλλο θέμα. Αλλά ο Παύλος μας λέει ότι όταν φανερωθεί ο Χριστός, τότε θα καταλάβουμε όλα αυτά που μας έχει πει η Αγία Γραφή, αλλά και θα δοξαστούμε μαζί με τον Χριστό, αν θελήσει ο Θεός βέβαια να μας κατατάξει στα δεξιά του. Αν πάμε μαζί με τον Ιησού Χριστό, θα δούμε τέτοια δόξα, λέει ο Παύλος, που δεν μπορεί να συγκριθεί αυτή η δόξα με καμία θλίψη ανθρώπινη, λέει, και με οτιδήποτε βάρος θλίψεων υπάρχουν εδώ στη γη. Είναι ασύγκριτη η δόξα που περιμένει τον άνθρωπο ο οποίος επέμενε να είναι ο Χριστός στο κέντρο της ζωής του, η ζωή του η ίδια, και δεν θα δείτε σε κανένα αρχαίο έξω αγιογραφικό κείμενο να αναφέρεται στο Θεό ότι είναι η πραγματική, η ίδια η ζωή μας, λέει. Διότι πράγματι ο Χριστός είναι αυτοζωή. Επομένως, ό,τι ζωή υπάρχει και υλική και πνευματική είναι χαρισμένη από τον ίδιο τον Χριστό. Δεν μπορεί να έχουμε εμείς δικιά μας ζωή, όπως λένε μερικοί. Εγώ έχω, λέει, δικό μου πνεύμα. Πού το βρήκες το πνεύμα αυτό? Δεν στο δημιούργησε ο Θεός, δεν σου έδωσε ο Θεός αυτό το πνεύμα? Γιατί μερικοί θέλουν να κρατάνε ίσες αποστάσεις, λέει, και από το κακό και από το διάβολο και από το Θεό, που είναι το καλό. Εγώ θα κάνω μια τρίτη κατάσταση, λέει. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, διότι ποτέ κανένα αγκείο δεν έδωσε οδηγίες σε αυτόν που το κατασκευάζει πώς θα το φτιάξει. Αν θέλουν λοιπόν μερικά αγκεία, μερικοί άνθρωποι μπουνοκέφαλοι, να υποδείξουν στο Θεό τον τρόπο που θα εργαστεί το δικό τους πνεύμα, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη μορία να το πει κανείς αυτό. Ο Κύριος μας έχει πει, εγώ είμαι ο ζών, με την έννοια ότι είμαι η ίδια η ζωή, είμαι η αυτοζωή. Και αυτό το διακηρύσει και ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του Καθολική Επιστολή. Μας αναφέρει εκεί για το λόγο της ζωής. Και η ζωή, λέει, ήτι συν προς τον Πατέρα, εφανερώθη σε μας. Δηλαδή, ο λόγος που γράφεται με λάμδα κεφαλαίο, ας το προσέξουμε αυτό, είναι ο ίδιος ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, είναι η ζωή, η αυτοζωή, η οποία μαζί με τον Θεό Πατέρα δημιούργησε τα πάντα, και δια της ενανθρωπίσεως ο ίδιος ο Θεός εφανερώθη σε σάρκα, με σάρκα, σε μας. Έγινε ορατός δηλαδή, τον είδαμε
υπομορφήν ανθρώπου, το Θεό. Μπήκε μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος και έκανε, έγραψε ιστορία ο Θεός. Αλλά ποιος άνθρωπος, αγαπητοί φίλοι, δεν αγαπάει τη ζωή και δεν θέλει να ζήσει? Ποιος δεν αγαπάει τη ζωή και δεν θέλει να ζήσει πραγματικά? Ακόμα και εκείνος που αυτοκτονάει, γιατί αυτοκτονάει? Επειδή θέλει να ζήσει λίγο διαφορετικά. Άρα λοιπόν η ζωή, η αυτοζωή, ο Κύριος έχει εκείνους τους νόμους, τους πνευματικούς, στους οποίους εμείς δεν μπορούμε να παραβαίνουμε δίχως κάποια συνέπεια. Γι' αυτό ο εξυπνότερος άνθρωπος λέει ότι ο πιο σωστός δρόμος για να φτάσω στη ζωή είναι ακριβώς η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αυτή η υπακοή στο θέλημα του Θεού δείχνει τη σοφία του ανθρώπου. Όλοι οι σοφοί άνθρωποι έκαναν υπακοή στο θέλημα του Θεού. Οι άσοφοι, εκείνοι οι άνθρωποι που ήταν έτσι τυχάρπαστοι και δεν είχαν φιλοσοφία στη ζωή, αυτοί πήγαιναν πάντα κόντρα στο Θεό. Είναι και ζήτημα ευφυΐας, είναι και ζήτημα καθαρότητας της καρδιάς. Διότι το Άγιο Πνεύμα δεν μπαίνει σε καρδιά ανθρώπου η οποία είναι σκοτεινή, η οποία είναι ακάθαρτη και γεμάτη από πάθη. Και όπως κάποιος Άγιος παρομοιάζει την καρδιά, γεμάτη από ζώα. Και λέει ότι ο χείρος είναι η τάση που έχει ο άνθρωπος να κυλιέται μέσα στη λάσπη και να τρώει όλη μέρα, να πίνει και να τρώει. Να γίνεται κτίνος δηλαδή ο άνθρωπος. Το παγώνι που υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι η περηφάνεια. Να φωνάξει, να κράξει, να γυρίσουν όλοι να το δούνε και να αρχίσει να περιφέρεται, ξέρετε, να περιφέρει τα φτερά του, όπως είναι έτσι ωραία τα φτερά του, για να τα δούνε, να δούνε τι ωραία βεντάλια έχει, διαθέτει και τι ωραία χρώματα. Η τίγρης και αυτή που υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου σε μικρογραφία, το λέμε σχηματικά για να το καταλάβουμε, είναι η αγριώτηση του ανθρώπου που διψάει για αίμα, όπως ήταν αυτοί οι αιμοδιψείς άνθρωποι, οι δολοφόνοι, αλλά και οι αρχηγοί, εκείνοι οι οποίοι σφαγίασαν τους λαούς τους, ο Τσέγκις Χάν και ο ένας και ο άλλος. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ιδανικά, αλλά το μόνο έτσι ιδανικό τους ήταν να βλέπουν αίμα όπως η τίγρη, η οποία ποτέ δεν σταματάει, έστω και χορτάτη, να ξεσκίζει τα θύματα της, έστω και αν δεν μπορεί να τα φάει, μόνο και μόνο για να δει αυτή τη θέα του αίματος. Όλα λοιπόν αυτά, η τεμπελιά, που λέγεται κηδεία στην πνευματική γλώσσα, αφροντισιά δηλαδή, κίδομαι σημαίνει φροντίζω, κηδεία φροντίδα, αλλά και η γαστριμαργία, στην οποία ο άνθρωπος συνεχώς θέλει να τρώει και μάλιστα εκλεκτά εδέσματα, η πονηρία, που είναι με το σύμβολο της αλεπούς, η αλεπού έτσι που είναι πονηρία, έχει μια πονηρία μέσα στο βλέμμα της και στον τρόπο που κινείται. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν την καρδιά του ανθρώπου, η οποία έχει γίνει στάβλος, ακάθαρτος από τα ζώα αυτά, ή μάλλον ουσιαστικά από τις κλίσεις και τις τάσεις και τις αμαρτωλές έτσι καταστάσεις, τις οποίες έχει ο άνθρωπος μέσα στον εσωτερικό του άνθρωπο. Όταν λέμε καρδιά, δεν είναι το. Για μένα, μερικοί λένε τι λες καρδιά, λέει. Η καρδιά τώρα είναι ένα όργανο. Δεν εννοούμε ακριβώς το όργανο. Αλλά επειδή το όργανο αυτό είναι τόσο εσωτερικά μέσα στον άνθρωπο, είναι η καρδιά, λέμε. Η καρδιά του μαρουλιού, λέμε. Την καρδιά του μαρουλιού, δεν λέμε. Έτσι και στον άνθρωπο το πιο εσωτερικό στοιχείο είναι ο εσωτερικός άνθρωπος, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος από εκεί βγαίνει η αμαρτία του, η καλοσύνη του ή η κακία του. Όμως αγαπητοί φίλοι, και πάλι ο χρόνος πέρασε. Ελπίζουμε να είμαστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός θα συνεχίσουμε στα μηνύματα Ορθοδοξίας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Εύχομαι κάτι να παίρνουμε από εδώ και να σημειώνουμε ορισμένα πράγματα μέσα στο μυαλό μας και να χαράσονται στη μνήμη μας ορισμένα ωφέλιμα πράγματα, τα οποία ειδικά στους νέους θα φανούν αργότερα αυτά τα πράγματα, ότι είναι μια παρακαταθήκη, τι χρειάζονται οι νέοι για την αργότερη ζωή τους, γιατί έχουν μπροστά τους μεγάλο μήκος ζωής, θα εξελιχθεί με τη δύναμη του Θεού και όταν θέλει ο Θεός, και χρειάζονται αυτά τα εφόδια για το δρόμο. Πώς χρειάζεται, ας πούμε, ο διπόρος ψωμί και νερό για να φτάσει κάπου και να μην πέσει, έτσι χρειάζεται και πνευματικά εφόδια ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε νέος άνθρωπος, αλλά και μεγαλύτερη στην ηλικία. Χρειαζόμαστε όλα αυτά τα πνευματικά εφόδια για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην πνευματική ζωή, η οποία αυτή είναι η καθεαυτόν ζωή. Αυτή είναι η ζωή που μας προτείνει ο Κύριος, η πνευματική ζωή,
διότι το υλικό μέρος του ανθρώπου θα το αφήσουμε εδώ, όπως ο Τζίτζικας αφήνει το κέλι φως του και φεύγει από μέσα, έτσι ακριβώς και η ψυχή του ανθρώπου θα φύγει από αυτό το σώμα, θα ξανανιωθεί όποτε θέλει ο Κύριος για να σχηματίσει τον καινούριο ανακαινισμένο άνθρωπο. Να είστε λοιπόν καλά. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά και το παντοδύναμο χέρι του Κυρίου να σας σκεπάζει. Χαίρετε. Χαίρετε εν Κυρίω.